Πρόκειται για το μεγαλύτερο ίσω ειδικό σχολείο στην Χαλκιδική, κύριε Κασκανιώτη. Και ξεκινώ από εσά που είστε διευθυντή του ειδικού δημοτικού σχολείου. Πόσα χρόνια λειτουργεί στην περιοχή, Το σχολείο μα είναι 10 χρόνια λειτουργεί στην Πορταριά Χαλκιδική. Η ονομασία του είναι ειδικό δημοτικό σχολείο Νέα Προποντίδα και ειδικό νηπιαγωγείο Νέα Προποντίδα. Ε, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε μία ραγδαία αύξηση του μαθητικού πληθυσμού. Από 15 που ήταν οι μαθητές έχουν φτάσει στους 35. Αυτό πού οφείλεται, κυρία Μανουηλίδου, πού οφείλεται η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που, που φιλοξενείται και φυτά σε εσά. Ναι, θέλουμε να πιστεύουμε στην δημοσιοποίηση ε, των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο. Γίνεται καλή δουλειά εκεί, λοιπόν, και έρχονται. Ε, κάτι που μα τιμά ιδιαίτερα. Ε, δεν μπορώ να υποψιαστώ κάτι άλλο. Δε, δε, δεν μπορούμε να υποψιαστούμε κάτι άλλο. Γιατί στην υπόλοιπη Χαλκιδική το σχολείο πούμε, του Πολυγύρου διατηρεί τον ίδιο αριθμό. Να πω ότι φταίει το κλίμα. Όχι, ας κρατήσουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Έχουμε φροντίσει να βγάζουμε τις δράσεις προς τα έξω, οπότε ενημερώνοντας τους συναδέρφους αλλά και τους γονείς, χαλαρώνουν και εμπιστεύονται το σχολείο μας για τα παιδιά που τους ταιριάζουν. Και ήθελα να, να σταθώ σε αυτό κύριε Κασκανιώτη που λέει η κυρία Μανουηλίδου περί της εμπιστοσύνης των γονέων. Θεωρείτε ότι αυτού του είδου τα σχολεία πολλές φορές ε, δεν, ε, δεν έχουν την ανάλογη εμπιστοσύνη από πλευρά γονέα. Δηλαδή, οι γονεί είναι επιφυλακτικοί για αυτά τα σχολεία. Η εμπειρία σα τι σα λέει. Θέλουμε η κουλτούρα του σχολείου μα να ανατρέψουμε μία νοοτροπία που θεωρεί το ειδικό σχολείο ίδρυμα. Στο μυαλό, στη σκέψη του κάθε γονιό, φαντάζεται ότι το ειδικό σχολείο είναι παιδιά σε καροτσάκια που τσιρίζουν, έχουν δει δηλαδή μία εικόνα ιδρύματο. Δεν είναι καθόλου έτσι η πραγματικότητα. Το ειδικό σχολείο φοιτούν παιδιά με πολλά σύνδρομα, σε αποφάσμα νοητική, σε το φάσμα του αυτισμού, αλλά μέσα από κατάλληλες παρεμβάσει μπορούν να γίνουν μικρά θαύματα. Και όταν ο γονιό ακουμπάει πάνω στον εκπαιδευτικό, ακουμπάει πάνω στο σχολείο και νιώθει εμπιστοσύνη, τότε τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Από συνομιλίες που, που έτυχε να έχω κατά καιρού με γονείς, κυρία Μανουηλίδου, έβλεπα μια αγωνία των γονιών να θέλουν το παιδί τους, ακόμα και όταν είναι σε μια κατηγορία ε, αυτών που περιέγραψε ο κύριος Κασκανιώτης, να θέλουν να πάει σε κανονικό σχολείο. Έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, δηλαδή ο γονέας δέχεται εύκολα την ε, ε, καθοδήγηση του ειδικού ότι το παιδί του πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο και όχι σε κανονικό. Αυτό που καθοδηγεί είναι πιο πολύ η νοοτροπία που επικρατεί γύρω. Για αυτή την νοοτροπία μιλάει ναι. το γονέα όμως που έχει ναι. το πρόβλημα, όχι τον γύρο. Ο, 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 ο κάθε ένας επηρεάζεται από τον περίγυρό του. Και όταν δεν θέλει να στιγματιστεί, και όσο πιο μικρή κοινωνία είναι, τόσο το λεγόμενο στίγμα είναι μεγαλύτερο. Ε, κάποιοι άνθρωποι έρχονται έτοιμοι, αποδεχόμενοι το, τη διαφορετικότητα, τη δυσκολία του παιδιού τους, και μα κάνουν εγγραφή στο ειδικό νηπιαγωγείο. Έρχονται παιδάκια, ε, μάλλον γονεί, με, με ξεκάθαρο μυαλό, ξεκάθαρη άποψη και λένε ότι ναι, πιστεύω ότι το ειδικό σχολείο μπορεί να, να βοηθήσει όσο γίνεται να αναπτυχθούν οι όποιες ικανότητες του παιδιού μου. Κάποιοι άλλοι όμως να πω ότι ταλαιπωρούν, ταλαιπωρούν Πάση τα παιδιά. Πάση θυσία θέλουν να είναι στο κανονικό σχολείο ναι. για να αποφύγουν τον κοινωνικό ναι. στιγματισμό, Όποιος... μου λέτε. Με αποτέλεσμα να μην βοηθούν όσο θα έπρεπε τα παιδιά του, ναι, αν σε ειδικό κα, σχολείο. Κα, καταλήγουν τα παιδιά δυστυχώ. Δυστυχώς, επειδή λειτουργεί όπω λειτουργεί έτσι το, η ειδική εκπαίδευση στη γενική αγωγή, καταλήγουν τα παιδιά του περισσότερε φορέ να περιφέρονται στου διαδρόμου αβοήθητα. Γιατί όπω τα ξέρετε και το αναφέρατε και πριν και χάρηκα για την ίδρυση του ΕΕΚ στη Κίδρα καθυστερούν πάρα πολύ οι τοποθετήσει των ειδικών παιδαγωγών στα γενικά σχολεία, όπω θα έπρεπε να λειτουργεί και η παραλληλή στήριξη και τα τμήματα ένταξη. Εσεί είστε ικανοποιημένοι στην περιοχή, είστε χαλκίδικοι για να πάρουμε το δικό σα το σχολείο. Έχετε όλε τι ειδικότητε, κύριε Κασκανιώτη, που σα χρειάζονται για να γίνετε σωστά η δουλειά σα. Φέτο είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου στην ειδική αγωγή που ναι. έκανα αγιασμό και είχα συναδέλφου. Άλλε παρα... φορέ είστε μόνο σα. Επειδή είμαι ο <laughs> μόνο <laughs> μόνιμο εκπαιδευτικό και ναι. η Αθανασία είναι η μόνιμη νηπιαγό, στον αγιασμό είμαστε χερά-χερά και οι δυο μα. Ναι. Φέτο ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε εκπαιδευτικό προσωπικό με Υπήρχε... τον αγιασμό. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Και νιώσαμε μια χαρά ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά. Όμως Τι ειδικότητε το... είναι εκεί τώρα, για πείτε μα. Ε, ήταν ε, έξι συνάδελφοι και εγώ, εφτά δάσκαλοι ειδικέ αγωγή. Ναι, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Του είχαμε στον αγιασμό. Πολύ, ναι. Μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω όμως. ότι οι διορισμοί που γίνονται τελευταία στα, στα, στην εκπαίδευση και ιδίω στην πρωτοβάθμια είναι κυρίω στην ειδική αγωγή δασκάλων. Ε, 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 θεωρείτε ότι έχει αυξηθεί ο μαθητικός πληθυσμός των παιδιών που χρειάζονται ειδική αγωγή. Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία που έχετε. Μου λέτε το σχολείο μας είναι καλό, μας εμπιστεύονται, έρχονται. Την ίδια ώρα όμως έχει αυξηθεί πανελληνίως ο αριθμός των παιδιών που χρειάζονται τέτοιου είδους εκπαίδευση. Άρχισε να υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση ναι. και από την πολιτεία και από του ναι. τους γονείς για τα άτομα που χρήζουν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια δεν συζητούσαμε ούτε για τα παιδιά με αυτισμό, ούτε για την παράλληλη στήριξη. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα για την κοινωνία μα και για την εκπαίδευση. Αποδέχεται μας. τα προβλήματα η εκπαίδευση και κοιτάει πόσο θα βελτιώσει και θα βοηθήσει τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά Όλα. προκειμένου να σταθούν καλύτερα στην κοινωνία. Τώρα, Θέλω να μείνουμε το πρόγραμμα όμως, επειδή ναι. όμω είναι ε, λέτε γιατί έχουμε προσλήψει. Επειδή... Όχι, δεν είπα. Δεν υπά... Λέω προφανώ ναι, ναι. για να γίνονται προσλήψει, είναι αυξημένο ο μαθητικό πληθυσμό των παιδιών που φοιτούν σε εσά. Αν τα παιδιά είναι 35, δεν μπορεί με δύο ανθρώπου να γίνει δουλειά. Προφανώ θα χρειαστούν περισσότερο. Όταν περισσότεροι. λέμε ειδική αγωγή, πέρα από το ειδικό σχολείο, είναι τα τμήματα ένταξη, είναι η παράλληλη στηρίξη που είναι στα γενικά σχολεία. Δηλαδή είναι μεγάλο το εύρο ειδική αγωγή. Δεν είναι το στενό ειδικό σχολείο. Το γνωρίζουμε. Mm -hmm. Λοιπόν, θα θέλαμε τώρα να μείνω λίγο, κύριε Κασκανιώτη, σε αυτό που είπατε πριν. Σε εμά γίνονται μικρά θαύματα. Εξηγήστε μου λίγο τι εννοείται μικρά θαύματα. Ε... Και, και, και πείτε μα περιπτώσει παιδιών που μπορεί να φαίνονταν πολύ βαριέ όταν ήρθαν τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό, που είχαν πολύ καλή εξέλιξη μέχρι να πάνε έκτη δημοτικού τα παιδιά. Τι Καταρχή... συνέχεια είχαν μετά, αν παρακολουθείτε τα παιδιά αυτά, πώ είναι μετά στην κοινωνία, πώ συνεχίζουν την εκπαίδευσή του στι επόμενε βαθμίδε τη εκπαίδευση. Τους, ε, Τι εννοείτε εσεί μικρά θαύματα από την εμπειρία ε, σα. Είναι αυτό που είπατε ότι όταν έρχονται οι γονεί, πολλοί γονεί έρχονται φοβισμένοι. Και έρχονται πρώτα να μιλήσουν μαζί μα, να δουν το περιβάλλον γιατί θεωρούν ότι το παιδί του. Πάει στον πάτο τη εκπαίδευση. Ε, μικρά θαύματα. Με αναφέρω παιδί συναδέρφου που όταν ήταν στο γενικό σχολείο έσπαζε τζαμάριε, ε, έσπαζε οθόνε, υπολογιστέ. Είχε επιθετικότητα γκρένη, το παιδί. Μπράβο, φοβερή επιθετικότητα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδί που διακρίνεται και στα μαθήματα: διακρίνεται σε διαγωνισμού ρομποτική, σε διαγωνισμού χορευτικού, ε, μουσικού. Ένα παιδί που ξεχωρίζει. Εσείς αυτό που το αποδίδετε, δεν είχε ας πούμε την κατάλληλη αντιμετώπιση στο, στο γενικό σχολείο ενώ εσείς με ψυχολόγο το βοηθάτε ε, ε, να... Πρέπει ναι. να ξεχωρίζουμε την αντιμετώπιση Τι που έχει το χρειάζεται παιδί. το κάθε παιδί. Πολλέ φορέ προσπαθούμε με ένα μαχαίρι να κόψουμε και κορμί, και ένα ψωμί και ένα κορμοδέντρο. Δεν γίνεται. Λωστά. Το κάθε εργαλείο χρειάζεται για την κα, ανάλογη περίπτωση. Ναι. Ε, οπότε έχουμε παιδιά... Που και συναισθηματικά αρχίζουν και στέκονται στα πόδια του, ναι. και γνωστικά αρχίζουν και λειτουργούν καλύτερα. Να σκεφτούμε βέβαια ότι το ειδικό σχολείο λειτουργεί με τμήματα 4 και πέντε παιδιών. Προφανώ, γιατί θέλει να είναι άλλη γενικό, αντιμετώπιση, έτσι, δεν ο μπορεί ο να είναι 15. Ο με 25 παιδιά, παιδιά πόσο μπορεί να κάνει διαφοροποίηση και συνεκπαίδευση. Είναι άλλο το αντικείμενο τη εργασία εδώ. Κύριε Εμμανουήλ, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη δράση που μα έκανε εντύπωση και σα φιλοξενούμε με αφορμή αυτή, αλλά θέλουμε να δούμε και γενικότερα πώ λειτουργείτε και στη Χαλκιδική. Ε, εδώ, τον τελευταίο μήνα, μιλάμε για το πρόγραμμα τη γειτονιά. Θέλουμε λοιπόν να μα εξηγήσετε τι ακριβώ πρόγραμμα είναι αυτό, τι βοήθεια παρέχεται στα παιδιά και αν τέτοιου είδου προγράμματα είναι χρήσιμα σε μικρέ τοπικέ κοινωνίε προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ένταξη των παιδιών στην κοινωνία. Θα ήθελα μόνο μισό λεπτό να κλείσω μια εκκρεμότητα για τη λειτουργία του σχολείου. Να την κλείσετε. Δεν πρόλαβε ο κύριο Κασκανιώτη να συμπληρώσει ότι ναι, μεν πολύ ευτυχή κάναμε έναν αγιασμό με συναδέρφου, αλλά ένα ειδικό σχολείο δεν λειτουργεί μόνο με δασκάλου. Προφανώ. Δεν λειτουργεί χωρί ειδικό βοηθητικό προσωπικό που τοποθετήθηκε μόλι πριν ένα μήνα. Ε, δεν λειτουργεί χωρί ε, φυσιοθεραπευτή που ήρθε μόλις χθες. Χωρίς λογοθεραπευτή που ήρθε μόλις πριν τρεις μέρες. Επομένω, δασκάλου είχατε στην αρχή, αλλά δεν είχατε και τι άλλε ειδικότητε που χρειάζονται για να γίνεται η δουλειά σα, έτσι. Που σημαίνει ότι παιδιά που δεν αυτοεξυπηρετούνται δεν μπορούν να φοιτήσουν κανονικά. Εννοείται ότι τα, τα παιδιά αυτά θέλουν βοήθεια για να πάνε στην τουαλέτα, για να πιουν νερά και για να φάνε. Δεν μπορεί ο δάσκαλο να, να φύγει και τα υπόλοιπα. για παράλυση μιλάμε, που είναι απολύτω αυτοεξυπηρε... μη αυτοεξυπηρετούμενα. Επομένω θέλουν τη βοήθεια ενό ανθρώπου για, για όλη την ε, ε, ώρα που είναι το παιδί να. στο σχολείο. Ε, το προσωπικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καλυφθεί πλήρω, mm. κύριε Κασκανιώτη. Ε... Περιμένουμε και αύριο του τελευταίου. Δηλαδή, φτάσαμε παραμονή. Τρει μήνε μετά, λοιπόν, ήρθε και το υπόλοιπο ναι, Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι να ήταν κάνουμε. Αυτό να μην, πούμε, να μην υπά... έχετε ψυχολόγο, να μην έχετε βοηθητικό προσωπικό. Τέλο πάντων, όπω και να έχει ήρθε. Τώρα πάμε στο κυρία Μανουλίδου, στο mm. πρόγραμμα αυτό. Στο πρόγραμμα, λοιπόν. Ε, με τον. Ε, τις το πρόγραμμα γειτονιά. Ε, με τον κύριο Κασκανιώτη δέσαμε, να το πω έτσι, όσον αφορά τη διάθεσή μα να κάνουμε πράγματα. Ωρεξάτε και οι δύο, πέρα... τα βρήκατε και σαν ναι, συνάδελφοι ναι, ναι. και άνθρωποι. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να, να υπάρχει και μια χημεία για να συνεργαστούν οι άνθρωποι. Έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και μόνο μέσα από τη συνεργασία. Άλλε φορέ και εξαφανίζονται. Παίρνω διαφορετικού δρόμου. Έτσι είναι. Όχι, δόξα τω Θεώ και ναι, ναι. με την προηγούμενη διευθύντρια ήμασταν καλά. Απλά είναι να, να ταιριάξει και λίγο στην τρέλα. Έτσι. Να έχει μια επαγγελματική διαστροφή, να το πω έτσι. Και να συμπλέουν οι δρόμοι να είναι αμόκλητοι και οι δύο. Λίγο τον άλλον, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ε, λέγαμε τι γίνεται, εμεί 4,5 ώρες θα κρατάμε τα παιδιά στο σχολείο, από εκεί και μετά οι γονείς περιμένουν πότε θα βγουν για θεραπείες μόνο και πουθενά αλλού. Κάποιοι γονεί άρχισαν να μας παίρνουν τηλέφωνο, αν ακούσετε κάτι, τότε δεν υπήρχαν και τα γκδαπ που μόλις πρόσφατα άρχισαν τα να μία, λειτουργούν, ναι, δήμους, ναι. αλλά και πάλι τα παιδιά μένανε κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους. Εμείς σαν σχολείο κάναμε κάποιες εξόδους, αλλά αυτές ήταν μία φορά το μήνα, δεν, δεν γίνεται λειτουργικά να μετακινείται και ένα ολόκληρο σχολείο. Οπότε σκεφτόμασταν κάτι, αλλά ακόμη δεν είχε κάποια συγκεκριμένη μορφή. Μέχρι που πέρυσι τυχαία πήγαμε σε μια ωραιότατη συνάντηση εθελοντών υπό την επιστημονική εποπτεία του κυρίου Γιώργου Μπάρμπα, που είναι επίκουρο καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ανυπιαγωγών του Αριστοτελείου τον οποίο τον είχα εγώ καθηγητή στο διδασκαλείο, τον έχει ο Αντρέα τώρα, ε, γιατί συνεχίζουμε να Μάλιστα, βλέπω <σκουδάζουμε> ότι είναι και πολύ καλή μόρφωση και οι δυο το διδασκαλείο, mm. που είναι μια ειδική εκπαίδευση εγώ για του δασκάλου. Εγώ μόλι το μεταπτυχιακό και ο Αντρέα μόλι ξεκινάει Μπράβο το μεταπτυχιακό. Σας, λοιπόν, <laughs> συγχαρητήρια. Διδασκαλείο και μεταπτυχιακό. Το διδασκαλείο νομίζω είναι τρία χρόνια, κυρία Εμμανουλή. Είναι κατόπιν εξετάσεων, είναι δίνε. και αυτό μια. Δυστυχώ πάει και αυτό. Η κρίση το κατάπιε και αυτό. Εννοείται ότι δεν λειτουργεί πια το διδασκαλείο, το οποίο παρέχει πολύ καλή εκπαίδευση Διευθυντικούς της πρωτοβάθμιας. Mm, λοιπόν, εμάς. πάμε παραπέρα. Λοιπόν, λοιπόν, ξέρετε τον καθηγητή σας, τον εκτιμούσατε. Και πήγαμε με τον κύριο Μπάρμπο, ο οποίος μέσα σε... Ε, ένα, σε ένα χώρο υπέροχο είδαμε να με πάνω από 100-150 εθελοντές, νέα παιδιά. Και μάθαμε λοιπόν την ιστορία αυτού του προγράμματος που πολύ σύντομα θα σας πω. Το 2002 ξεκίνησε από το τέταρτο ειδικό, από μία επίσης έτσι, επαγγελματική Εδώ, από διαστροφή, τέταρτο ειδικό δημοτικό στα Ξυλάδικα, από τον κύριο Μπιτζαράκη τον Παντελή, πολλοί τον γνωρίζουν στο χώρο της ειδικής αγωγής, ναι. ψυχολόγο, μαζί με την κοινωνική λειτουργό τότε την Ζήνα την Χλιαπατούδη την κοινωνική λειτουργό λοιπόν, ξεκίνησαν να το εφαρμόζουν εκεί. Την επόμενη κιόλας χρονιά κουβεντιάζοντα μεταξύ του όλοι αυτή αυτοί λοιπόν, Πριν 14 πέρασε... χρόνια ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το εφαρμόζετε εσεί. Πρακτικά θέλω να πείτε. Πρακτικά θα το πούμε. Από πέρυσι λοιπόν διευρύθηκε σε πολλά σχολεία, όχι μόνο τη ε, Χαλκιδικής, αλλά πέρασε σε κάποια σχολεία στην ε, Βέρεια, ε, χορτιά τη Κυλκή. Και είπαμε κι εμεί εδώ στη Χαλκιδική. Πρακτικά. Να το φέρετε κι εσεί το πρόγραμμα. Τι ναι, κάνετε. Ναι, ναι. Ε, πρακτικά αναλαμβάνουμε οι δυο μα να βρούμε εθελοντέ, νέα παιδιά, ναι. όπου μία φορά την εβδομάδα δεσμεύονται να βγα να βγαίνουν σε χώρους ε, της γειτονιάς μαζί με ένα μαθητή μας. Ε, στάθερα, με συνέπεια, να επιλέγει ο μαθητής το χώρο που θα πάει, ναι. έτσι ώστε αφού τον επιλέξει να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του, ναι. τι απαιτήσει του χώρου, σαν ισότιμο μέλος πλέον του χώρου, ναι. και όχι με, μέσα από τον νύκτο να τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Το, το, ναι. Γίνεται ναι. ναι. μια επίσκεψη. Σε, ένα σε τι χώρους πηγαίνετε τι κύριε χώρος. Κασκανιώτη. Ο κύριος Κασκανιώτης θα μας ναι. πει σε τι χώρους πηγαίνετε ε... με τα παιδιά, οι εθελοντές δηλαδή σε τι χώρους θα πηγαίνετε. Το πηγαίνουν. σημαντικό αυτό το προγράμματο με αυτό που είχαμε αρχικά στη σκέψη είναι ότι δεν βγάζουμε το παιδί το νέο το αμέα βόλτα όπως Κατανοητό. Ένα δεν το πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Đρα, το πάμε στην βιβλιοθήκη παρέα. να γνωρίσει τη βιβλιοθήκη, να δει το μουσείο, που σε τι χώρου θα το πάρκο. Δεν το πάμε εμεί, αποφασίζουμε ισότιμα ναι, ναι. ναι, Δεν το πάμε θροντές. Αφασίζουμε με το παιδί ναι. και την οικογένεια που θέλει να πάει το παιδί. Ρω, ρωτάτε το παιδί λοιπόν, Βεβαίως, τι το θα επέλεγε. Παιδί είναι που θα αποφασίσει τα κατευθύν, παιδιά, πείτε μου λίγο τώρα την εμπειρία σα από του χώρου, από το διάστημα στο οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Τα παιδιά τι χώρου επιλέγουν, Πού θέλουν. Ε, να ε αυτά όταν αυτά έχουμε παιδιά. μικρά παιδιά των 10 χρονών, επιλέγουν παιδότοπου ναι. ή παιδικέ χαρέ. Λογικό. Όταν έχουμε λογικό. κορίτσια 14-16 ναι. ναι. χρονών, επιλέγουν play, καφέ που έχουν τα πλέι εδώ. καφέ γενικά είναι, που συχνάζουν συνομιλικοί. Ναι. Ε, Όπω λειτουργεί το πρόγραμμα πειραματικά δύο εβδομάδε, ναι. Τα αποτελέσματα μα εκπλήσουν. Ένα εθελοντή συνοδεύει. Δύο εθελοντέ. Ένα, με... Με ένα παιδί. Και πόσε ώρε διαρκεί η βόλτα του. Ε, αυτό το αποφασίζουν από κοινού, αλλά κοινό. όσο. Όπω θα βγω εγώ βόλτα με, με ένα φίλο, με δύο φίλου, περίπου δύο ώρες κρατάει η όλη διαδικασία. Τα δικασία. παιδιά τι σα λένε την επομένη στο σχολείο, η κύριε Ευανουηλίδου. Είναι ενθουσιασμένα. Ναι, έρχονται και λένε πήγαμε βόλτα, περάσαμε πολύ ωραία. Αγνώρισα ναι, ναι, ναι. την αναστασία. Ναι. Θα πάμε και το άλλο Σάββατο, θα πάμε και την άλλη Τρίτη. Και η λογική είναι κάθε, κάθε εβδομάδα, ας πούμε, τέτοιους χώρους να επισκέπτονται ή θέλετε να τα πάνε και σε ένα μουσείο, να τα πάνε και κάπου αλλού. Ε, όχι, ή... δεν, δεν τα πάμε, όπως είπε ο κύριος Κασκανιώτης. Θα φάνε οι εθελοντές, να τα συνοδεύσουν οι εθελοντές. Όταν λέω τα πάμε, είτε εμεί είτε οι εθελοντές είναι το ίδιο πράγμα, γιατί υπό, την, υπό τον συντονισμό του κύριου Μπάρμπα, ε, μετά από... Πληροφόρηση και στοχοθέτηση πολύ συγκεκριμένη, όπου μιλάμε για ένταξη και αποδοχή στου κοινωνικού χώρου των συνομιλίκων και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, των ίδιων, τη επιλογή των ίδιων των παιδιών. Δηλαδή, αν δεν Πάνω θέλω να πάω, μπράβο, ναι. Αν εγώ δεν θέλω εκεί που με πα, σε ένα μουσείο, όπω λέτε, δεν που έρχομαι. μακάρι, άρα εγώ, εγώ στο θέλω μουσείο, στον να πάω. Μα μπορεί και να τα σπάσω, μπορεί και να τσιρίζω, να φωνάξω, γιατί επειδή δεν θέλω δεν με νοιάζει και καθόλου πάρε με. Όταν όμω το παιδί θέλει να ξαναπάει στον παιδότοπο, πρέπει να μην πετάει τα μπαλάκια στα κεφάλια των άλλων παιδιών. Γιατί η υπεύθυνη. Να μην είναι κόκκινο πανί, να μην τα κάνει τη ζωή Λάβο. κόλαση, να είναι ευγενικό και να συμπεριφέρεται κόσμια. Κύριε Κασκανιώτη, σε αυτού του χώρου που πάνε τα παιδιά μαζί με του εθελοντέ, δεν πηγαίνουν με του γονεί του. Λοιπόν. Καταρχήν είπατε να πάμε σε ένα μουσείο. Το Βλέπω πράγμα... που να είναι το κεφάλι τη η κυρία Μανουιλίδου και με. Και με... <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> όχι, το μουσείο, εγώ το ρώτησα. <ΣΣΣ> εάν... ναι. Μου λέτε ότι δεν είναι με στο πρόγραμμα, είναι σε χώρου ένταξη συνομιλικων καταναλωτών. να πάει. Ε, ε, να το πρόγραμμα ε, λέγεται θέλω το πρόγραμμα. Να μου πείτε όμως, οι γονεί δεν θα το πάνε σε ένα παιδό το ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Να σας πω λίγο. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα στη γειτονιά. Που σημαίνει έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και είναι ντυμένο επιστημονικά με καταγραφή τη κάθε, της κάθε επίσκεψη. Που σημαίνει το παιδί πρέπει να βγει στη γειτονιά εκεί που κινείται. Να εκεί γνωρίζει ζει. το χώρο που ζει. Δηλαδή, τι, τι μας αν ήμασταν τα μουδανιά, αν μα πει ότι θέλει να πάει κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη, δεν θα το πάμε. Δεν, δεν έχει προφάνω. νόημα. Είναι κάτι διαφορετικό. Α το πάνε οι γονεί του εκεί.